σαν πυρετός και την Τρίτη να είναι εντάξει. Ευχαριστούμε τους δύο καλεσμένους μας. Το μικρόφωνο σε ένα χάρη. Ευχαριστώ πολύ τον Αχιλέα Συρίγο και από τον Πειραιά και το στάδιο Καραϊσκάκη να περάσουμε στο Ηράκλειο. Να καλησπερίσουμε τον Γιώργο Νιφλή που έχει τους καλεσμένους. Εκεί έγινε η μεγάλη έκπληξη. Ο Λεβαδιακός πήρε ισοπαλία από τον Όφη. Εμείς δημοσιογραφικά το χαρακτηρίζουμε έκπληξη. Δεν ξέρουν οι φιλοξενούμενοι του Γιώργου πώς θα χαρακτηρίσουν αυτό το αποτέλεσμα. Χάρη, καλησπέρα από το Ηράκλειο. Και εμείς θα το χαρακτηρίζαμε έκπληξη αυτό το 0-0. Αν και ο Λεβαδιακός θα φύγει σίγουρα πιο πικραμένος, αφού είχε τις μεγάλες ευκαιρίες να πετύχει κάποιο γκολ και να πάρει ακόμα και τη νίκη. Πάντως η μπάλα ακόμα και στις επιθέσεις του Όφη δεν έλεγε να μπει μέσα. Έτσι το 0-0 έμεινε σαν αποτέλεσμα σε ένα παιχνίδι που είχε τα πάντα εκτός από γκολ. Έχουμε δίπλα μας, βλέπετε τους δύο προπονητές, τον κύριο Σταθόπουλο πρώτα, που σίγουρα εκτός από το βαθμό η ομάδα κέρδισε και κάποιους παίκτες, έτσι δεν είναι? Η ομάδα έτσι όπως φτιάχτηκε για αυτό το παιχνίδι, πράγματι είχε νεαρούς ποδοσφαιριστές που αγωνίστηκαν πρώτη φορά και βέβαια έμεινε απόλυτα ικανοποιημένος από την πειθαρχία και την αγωνιστικότητα που επέδειξαν. Το παιχνίδι μπορεί να αφήσει πικραμένο το Λεβαδιακό για το ότι φεύγει με το χ μόνον, αν μπορούμε να πούμε μόνο, σε μια τέτοια έδρα? Δεν θέλω να λέμε να αστειευόμαστε όταν αναφερόμαστε σε ένα παιχνίδι Όφη Λεβαδιακού σε μια έδρα που μόνο νίκες είχε να επιδείξει. Ο βαθμός ισοπαλίας για μας είναι σημαντικός στην προσπάθεια που κάνουμε για να σωθούμε. Άσχετα βέβαια αν, όπως είπατε, κάποια στιγμή θα μπορούσαμε ίσως να πετύχουμε ένα τέρμα, αλλά και βέβαια και ο Όφη θα μπορούσε να πετύχει τέρμα, χάρη όμως στον Κατσιπάνο αυτό απεφεύχθηκε. Ο δρόμος είναι ακόμα μακρύς. Τι χρειάζεται για να μείνει ο Λεβαδιακός στην πρώτη εθνική? Χρειάζεται να μαζεύει βαθμούς, χρειάζεται να πετύχει αρκετές νίκες, ιδιαίτερα μέσα στην έδρα του, για να έχουμε ελπίδες σωτηρίας. Περνάμε στον κύριο Γκέραντ. Θεωρείτε τον εαυτό σας χαμένο της ημέρας? Σίγουρα είμαστε αποδεκτευμένοι, γιατί μια ισοπαλία με τον Λεβαδιακό δεν ήταν στο σχέδιο, μπορώ να πω. Αλλά αυτό έχει το ποδόσφαιρο, αυτό ωραία έχει το ποδόσφαιρο, γιατί δεν μπορείς να πεις ποτέ να είσαι σίγουρος. Η ομάδα ήταν και άτυχη, η μπάλα πολλές φορές πήγε προς τα μέσα, ο Κατσιπάνος όμως έπιασε μεγάλη φόρμα, δεν μπήκε τελικά η μπάλα, υπήρχε και ατυχία? Και αυτό είναι μέσα στο ποδόσφαιρο, η ατυχία, αλλά νομίζω ότι στο πρώτο μήχρο χάσαμε τους δύο βαθμούς που δεν πήγαμε, μερικοί παίκτες μας δεν πήγαν δυνατά μέσα στο παιχνίδι. Χάσαμε πολλές μονομαχίες κυρίως στο κέντρο του γηπέδου και νομίζω ότι εκεί χάσαμε τους βαθμούς στο πρώτο μήχρο. Το δεύτερο μήχρο ήταν μπροστά μας ένα τείχος των παίκτων του Λεβαδιακού και τότε το πράγμα ήταν ακόμη πιο δύσκολο. Να ρωτήσω κάτι τελευταίο, και για εσάς είναι δύσκολη συνέχεια, για άλλο σκοπό όμως, ο σκοπός ο δικός σας είναι η Ευρώπη. Είναι εφικτός? Σίγουρα αυτό είναι τώρα. Έχουμε ακόμη πολλούς δρόμους για όλες τις ομάδες και οι άλλες ομάδες θα κάνουν μια στιγμή κάτι κακό όπως εμείς σήμερα. Είμαστε ακόμη μπροστά, έχουμε όλα στα χέρια μας ακόμη, αλλά αυτό που είπα, αυτή την δυσκολία δεν ήταν στο σχέδιό μας. Κάτι και στους δύο προπονητές. Είσαστε ουδέτεροι σε ένα μεγάλο παιχνίδι αλλά και σε μια διαμάχη που ξεκίνησε με δηλώσεις αμφωτέρων πλευρών. Θέλετε να πείτε τη γνώμη σας για το ντέρμπι Ολυμπιακού Παναθηναϊκού? Χρειάζεται ηρεμία πριν από το παιχνίδι για να ευχαριστηθεί όλη η Ελλάδα. Δύο πολύ καλές ομάδες που θα παίξουν ένα ενδιαφέρον και για τις δύο ομάδες αγώνα. Δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Μόνο ένα πράγμα. Να φύγουν μερικοί παράγοντες από το γήπεδο, από το ποδόσφαιρο. Θα είναι πολύ καλύτερο για το ελληνικό πρόσωπο. Πιστεύετε ότι εκεί έγκυται το πρόβλημα? Οι παράγοντες είναι αυτοί που ξεκινούν τα προβλήματα? Έτσι πιστεύω. Σας ευχαριστώ πολύ. Να πω στο Χάρη τον Αλευρόπουλο ότι σε δύο λεπτά θα έχουμε τη δυνατότητα να έχουμε δίπλα μας και δύο παίκτες. Αν υπήρχε η δυνατότητα από το Φάληρο, πιστεύω, να ξαναπάρουμε το λόγο σε λίγο. Πιστεύω ότι ο κύριος Πετρόπουλος θα κάνει τα αδύνατα δυνατά, ο διευθυντής μας παραγωγής, να εξασφαλίσουμε και αυτή τη συνέντευξη από το Ηράκλειο. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο. Ευχαριστώ πολύ τους δύο φιλοξενούμενους μας. Πάμε στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας, κυρίες και κύριοι, να δούμε πόσο Παναθηναϊκός πέτυχε ακόμη μια νίκη επί του Ιωνικού με 2-0. Σαβίδης. Θα κάνει τη βαθιά μπαλιά ο Σαβίδης για τον Σταμπούλη. Ξεφεύγει ωραία, κάνει το αριστερό σουτ. Μεγάλη ευκαιρία για τον Ιωνικό. Μάρκος, ωραία μπαλιά για τον Δόνη που είναι γρήγορος. Μαρκάρεται από Σαβίδη, κάνει σέντρα ο Δόνης. Ωραία, από πολύ κοντά χάνει τη μεγάλη ευκαιρία ο Γεωργιάδης. Εκτελεί γρήγορα το πλάγιο για τον Βαζέχα ο Κολιτσιδάκης. Βαζέχα ξέφυγε και μπήκε στην περιοχή. Γυρίζει στο σημείο του πέναλτι για τον Γεωργιάδη που αποτυχάνει να πλασάρει για τον Βαζέχα που μονομαχεί.
Περνάει, έχει τώρα τον Ξανθόπουλο να αντιμετωπίσει. Βγάζει έξω, έχει παλιά για τον Μπορέλη που πλασάρει και είναι το 1-0. 1-0 για τον Παναθηναϊκό με τον Μπορέλη που πανηγυρίζει με χαρακτηριστικό τρόπο. Ο Βαζέχα έκανε μια έξοχη ατομική προσπάθεια, ξέφυγε από δύο αντιπάλους. Την κατάλληλη στιγμή γύρισε στον Μπορέλη που δεν δυσκολεύτηκε να πλασάρει και να ανοίξει το σκορ για τον Παναθηναϊκό. Η κάθε την παλιά του δόνει για τον Γεωργιάδη. Μπαίνει τώρα στην περιοχή ο Γεωργιάδης, κάνει και το γύρισμα. Η μπάλα φτάνει στο Δόνι που είναι σε καλή θέση, κάνει το σούτ, βάζει το κεφάλι του εκεί ο Καπαγερίδης και απομακρύνει. Γκρίμπιλας την παλιά για τον Σαββίδη. Γίνεται το σούτ από το Φρούσο, άστοχο όμως. Μια πρόοπτη παρουσία στον αγωνιστικό χώρο. Σιδηρόπουλος έκανε την κάθε την παλιά, ο Φρούσος προλαβαίνει να γυρίσει στη σέντρα. Κολτσιδάκης έκανε το λάθος, ο Κακούσιος εκεί καθυστερεί, περνάει η μπάλα. Χάνεται προς στιγμή η ευκαιρία, όμως ο Ενικός μένει με το Φρούσο. Η παλιά του Ζουνίδη για τον Βαζέχα. Με τη μία το σούτ από τον Βαζέχα. Πολύ καλή ευκαιρία. Έξοχη η προσπάθεια του Πολωνού. Γεωργιάδης. Πέρασε για τον Βαζέχα. Βαζέχα σε καλή θέση. Δεν πιάνει όπως θέλει το σούτ με το αριστερό. Η μπάλα φεύγει out. Πολύ μακριά από το τέρμα του Βάντσεκ. Αυτό το φάουλ που έχει κερδίσει ο Ιωνικός. Εκτελείται συρτά από τον Σταμπουλή. Η μπάλα φεύγει out. Μάρκος. Σκάβει την μπάλα ωραία για τον Γεωργιάδη μέσα στην περιοχή. Αυτός κάνει το σούτ 2-0. Στην πρώτη αξιολογή επιθετική προσπάθεια του Παναθηναϊκού για το δεύτερο μέρος, μόλις το 84ο λεπτό. Έγινε ωραίος ο συνδυασμός του Μάρκου με τον Γεωργιάδη. Αυτός γρήγορα έκανε το σουτ, δεν πρόλαβε να πέσει κανείς αμυντικός πάνω του και έτσι έγινε το 2-0 για τον Παναθηναϊκό. Παίζεται η μπάλα, περνάει ο Χριστοδούλου, περνάει και τον Μιχαήλ, έχει βγει πολύ πλάγι όμως γλιστράει, κάνει την ιδέα να προσποιήσει. Η μπάλα φτάνει στο Γεωργιάδη που χάνει την ευκαιρία του αγώνα. Ένα γκολ που δεν χάνεται, μπορούμε να πούμε, σε κενό τέρμα ο Γιώργος Γεωργιάδης έστειλε την μπάλα out. Και όμως χάνονται τα γκολ. Αυτή είναι η ομορφιά του ποδοσφαίρου, κυρίες και κύριοι. Εκεί που δεν το περιμένει κανείς μπαίνει γκολ, εκεί που δεν το περιμένει δεν μπαίνουν γκολ. Να περάσουμε στη Νέα Σμύρνη. Ο Πανιώνιος κέρδισε την Δόξα 3-0. Είδαμε προηγουμένως πώς μπήκαν τα γκολ. Είχαμε εκνευρισμό, είχαμε παράπονα για τη διαιτησία ή κάνω λάθος, Γιάννη? Έτσι είναι τα πράγματα. Ακριβώς έτσι είναι, Χάρη. Καλησπέρα πρώτα απ' όλα, βέβαια. Ο Πανιώνιος νίκησε εύκολα και δίκαια. Νίκησε 3-0 την Δόξα Δράμας, μια Δόξα Δράμας η οποία παρουσιάστηκε για μια ακόμα φορά πάρα πολύ χλωμή μακριά από την έδρα της. Ο Πανιώνιος αντίθετα, όταν βρέθηκε να μείνει με 10 παίκτες μετά την απροσδόκητη και αδικαιολόγητη αποβολή του Νίκου Κουρμπανά στο τέλος του πρώτου μέρους. Το αδικαιολόγητη πού πάει, Γιάννη? Το αδικαιολόγητη εννοώ από την συμπεριφορά του ήταν αδικαιολόγητη προς τον διαιτητή. Είχε ήδη τιμωρηθεί με μια κίτρινη κάρτα από τον διαιτητή. Στη συνέχεια επέμενε να διαμαρτύρεται, δέχθη και την δεύτερη και μοιραία ο Πανιώνιος έμεινε με 10 παίκτες. Όμως ο Πανιώνιος, παρόλο το γεγονός ότι στο πρώτο ημίχρονο δεν κατάφερε να πιέσει ιδιαίτερα την Δόξα Δράμας από την άποψη ότι δεν δημιούργησε μεγάλες ευκαιρίες. Στη συνέχεια όμως κατάφερε στην επανάληψη, έστω και με 10 παίκτες, να αποκτήσει τον πλήρη έλεγχο του αγώνα. Και αυτό βέβαια ξεκίνησε από το πολύ γρήγορο γκολ που πέτυχε ποιος άλλος, ο Μιλίνκο Πάντιτς. Ο Πάντιτς που για μια ακόμα φορά ήταν η αφετηρία της νίκης του Πανιωνίου. Δίπλα μας όμως είναι ένας από τους κορυφαίους σήμερα παίκτες του Πανιωνίου, ο Παναγιώτης Οφίσας, ο οποίος θα μας μιλήσει για αυτή τη νίκη της ομάδας του. Παναγιώτη. Ναι, πιστεύω ότι τελικά έπρεπε να μείνουμε με 10 παίκτες για να παίξουμε τόσο καλό ποδόσφαιρο. Στο πρώτο ημίχρονο η Δόξα παίζε πολύ κλειστά και είχε καταφέρει να μας κλείσει όλους σχεδόν τους διαδρόμους. Στο δεύτερο ημίχρονο μπήκαμε πολύ παθιασμένα, πολύ δυνατά και τελικά καταφέραμε και μετά το γρήγορο γκολ του Πάντιτς, που τελικά κανένας δεν πρέπει να μιλάει στη Νέα Σμύρνη για αυτόν, μας έχει χαρίσει πολλούς βαθμούς. Παίξαμε μετά και πολύ καλό ποδόσφαιρο, πολύ καλή κυκλοφορία της μπάλας και έξυπνα με αντεπιθέσεις βάλαμε και άλλα δύο τέρματα. Δεν χωρά αμφιβολία ότι δεν σηκώνει κριτική ο Μιλίνκο Πάντιτς για τον Πανιώνιο. Σηκώνει κριτική όμως η νέα φουρνιά των παιδιών του Πανιωνίου. Μέσα σε αυτούς εσύ είναι ο Κατσιαμπής, είναι ο Τζανετής, είναι πολλοί παίχτες. Μίλησέ μας για αυτούς τους συνομήλικους που θα τους χαρακτήριζε. Ναι, έτσι ακριβώς είναι όπως θα λες. Πραγματικά στον Πανιώνιο γίνεται πολύ καλή δουλειά. Εξάλλου από το παρελθόν ακούγεται ότι ο Πανιώνιος βγάζει πολύ καλούς νέους παίκτες. Πιστεύω να συνεχίσουμε και με πολύ σκληρή δουλειά να τα καταφέρουμε στο μέλλον. Ο καινούριος προπονητής φαίνεται ότι θέλει να δουλεύει με εμάς και νομίζω να τον δικαιώσουμε και εμείς μελλοντικά. Τι έχει αλλάξει λοιπόν τώρα στο διάστημα που είναι ο Έμερ Χιένεϊ τεχνικός του Πανιώνιου, τι έχει αλλάξει στην ομάδα? Πρώτα απ' όλα πιστεύω ότι ήμασταν πάρα πολύ άσχημα ψυχολογικά μετά τις συνεχόμενες ήττες που είχαμε. Τον Ιανουάριο δεν είχαμε σημειώσει ούτε μια ισοπαλία. Πιστεύω ότι όμως άρχισαμε να παίζουμε πλέον καλό ποδόσφαιρο, έδεσε το κέντρο μας και όλα τα παιδιά τώρα παλεύουμε και τελικά
και στη Λάρισα χάσαμε βαθμούς που δεν έπρεπε να χάσουμε. Και σήμερα νικήσαμε αρκετά εύκολα, πιστεύω, στο δεύτερο ημίχρονο. Και πιστεύω να έχουμε μια καλύτερη συνέχεια. Από ό,τι καταλαβαίνω, δεν πιστεύεις ότι ο Πανιώνιος θα ανησυχήσει για υποβιβασμό. Ποιες ομάδες θα ανησυχήσουν? Ναι, ο Πανιώνιος είμαι σίγουρος ότι δεν θα κινδυνεύσει φέτος. Και δεν πρέπει να κινδυνεύει ποτέ. Τώρα για το ποιες ομάδες, η Καβάλα και μετά τη σημερινή της ήττα από ό,τι έμαθα, πιστεύω ότι δεν έχει πλέον ελπίδες. Ο Εθνικός ξαναμπαίνει πλέον στο κυνήγι για να μπορέσει να σωθεί. Όλα θα παιχτούν, τίποτα δεν ξέρω, δεν μπορώ να κρίνω ακόμα. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον καλεσμένο μας. Δεν ξέρω, Χάρη, αν έχεις κάποια ερώτηση να κάνεις. Όχι, Γιάννη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ Νέα Σμύρνη. Και από Νέα Σμύρνη, από την Αθήνα, περνάμε στη Θεσσαλονίκη. Περνάμε στον Γιάννη τον Πάγκο. Γιάννη, καλησπέρα. Καλησπέρα από το γήπεδο Χαριλάου. Έχει τελειώσει το παιχνίδι του Άρη με τον Απόλλωνα Αθηνών 4-1. Ένα παιχνίδι όμως που πέρασε ούτε από ένα ούτε από δύο από χίλια μύρια κύματα. Προηγήθηκε ο Απόλλωνα Αθηνών. Ήρθε η αποβολή του Ιβάν Σίλβα Σάντος. Ο Άρης έμεινε με 10 παίχτες. Τι καλύτερο λοιπόν για ένα ξεκίνημα τέτοιο για την ομάδα του κυρίου Παθιακάκη. Το τελικό όμως αποτέλεσμα είναι υπέρ του Άρη και μάλιστα εντυπωσιακό. 4-1. Για το τι άλλαξε και το ποια από όλα αυτά τα χίλια μύρια κύματα ήταν υπέρ του Άρη, γι' αυτό είναι δίπλα μας προπονητής των Κιτρίνων, ο Γιώργος Φυρός. Κύριε Φυρέ, φαντάζομαι ότι τώρα αρκετά λεπτά μετά η καρδιά σας έχει πάει στην κανονική της θέση. Τέτοιο ξεκίνημα ούτε εσείς θα το περιμένατε, φαντάζομαι. Σίγουρα θα το περιμέναμε, γιατί πράγματι στα πρώτα 5-10 λεπτά μπήκαμε με πολύ όρεξη και με πολύ θέληση για να κερδίσουμε το παιχνίδι. Αλλά τα πράγματα για μια ακόμα φορά μας ήρθαν στραβά. Ο Απόλλωνας πέτυχε ένα γκολ, θα έλεγα τυχαίο, το οποίο μας εκνεύρισε, μας άγχωσε. Και πολύ περισσότερο μας άγχωσε η αποβολή του Ιβάν που ήρθε λίγα λεπτά αργότερα. Αλήθεια, επειδή εκεί μέσα στο κομφούζιο κανείς δεν κατάλαβε με την πρώτη σε ποιον πήγε η δεύτερη, όπως αποδείχτηκε τελικά κάρτα για τον Βραζιλιάνο. Τι σας είπε ο Σάντος, τι έκανε και ο κύριος Μητιούρης το έδειξε δεύτερη κίτρινη? Ο Ιβάν δέχτηκε ένα τάκλιν από κάποιον παίχτη του Απόλλωνα. Ήταν ένα καθαρό πέναλτι από ό,τι μας λέει ο ίδιος ο Ιβάν και οι παίχτες που βρίσκονται εκεί γύρω του. Και με μεγάλη μας έκπληξη διαπιστώσαμε ότι ο κύριος Μητιούρης του έδειξε μία κάρτα, η οποία ήταν η δεύτερη, ότι δήθεν έκανε θέατρο στη φάση αυτή τη συγκεκριμένη. Πιστέψαμε, θα θέλαμε να πρωτοτυπήσουμε, να μην ρωτήσουμε τίποτα για διαιτησία, αλλά αν καταγράφουμε αυτά που βλέπουμε, είμαστε υποχρεωμένοι να το κάνουμε. Είδαμε πολλάκις διαμαρτυρίες από τους κίτρινους στα σφυρίγματα του κυρίου Μητιούρη και ένα Χαριλάου το οποίο ήταν υφέστο έτοιμο να εκραγεί στις κερκίδες. Να μην αναφέρω πολλά πράγματα για τη διαιτησία, θα έλεγα μόνο ότι ο κύριος Μητιούρης πιθανόν να βρέθηκε σε μια άσχημη μέρα, όπως πιθανόν βρίσκονται πολλοί ποδοσφαιριστές κάθε Κυριακή. Ο Άρης βρέθηκε μάλλον σε καλή μέρα όμως σήμερα. Ο Άρης ήταν πάρα πολύ καλός στο δεύτερο ημίχρονο. Ηρέμησαν οι παίχτες μου κατά τη διάρκεια του ημιχρόνου και μπήκαν με μεγάλη αποφασιστικότητα στο δεύτερο ημίχρονο και φτάσανε σε αυτή τη νίκη τη μεγάλη που φτάσανε, παρά το γεγονός ότι ο Απόλλωνας έπαιζε με έναν παίχτη παραπάνω για μεγάλο χρονικό διάστημα του παιχνιδιού. Θα πρέπει να συμπληρώσουμε ότι τον άκουσα προς τα αποδυτήρια, είδε και ο Θεοδωρακόπουλος για την πλευρά του Απόλλωνα Αθηνών. Αν ήταν να απονείμετε σε κάποιον τα εύσημα από τους παίχτες σας, κύριε Φυρέ, ποιους θα ξεχωρίζατε? Δεν θα ήθελα να ξεχωρίσω κανέναν, θα έλεγα ότι υπερέβαλαν τον εαυτό τους και οι 10 παίκτες που έμειναν και παίξανε, αγωνίστηκαν πραγματικά με πάθος, με αποφασιστικότητα, έτρεξαν και για τον Ιβάν θα έλεγα που έλειπε πολύ περισσότερο από ό,τι μπορούσαν να τρέξουν. Και κάτι τελευταίο, αν μιλήσουμε με τη ψυχρή λογική των αριθμών, ίσως και να μην προλαβαίνετε για UEFA, η διαφορά είναι μεγάλη, αλλά άντε να σας πείσουμε γι' αυτό. Έχετε βγάλει χαρτί μολύβι? Δεν ασχολούμαστε πλέον με αυτό το θέμα. Όσες φορές προσπαθήσαμε να ασχοληθούμε και να πούμε ότι βρισκόμαστε κοντά ή αν κερδίσουμε θα βρεθούμε κοντά, κάτι πάει στραβά και μένουμε αρκετά πίσω. Θα έλεγα ότι η απόφασή μας εδώ και αρκετά παιχνίδια είναι να μεμονωμένα πλέον να βλέπουμε τα παιχνίδια, να προσπαθούμε να πάρουμε σε κάθε παιχνίδι όσο περισσότερους βαθμούς μπορούμε και αν μας βγει κάτι στο δρόμο μας, καλώς. Μάλιστα, αυτά από τον προπονητή του Άρη, τον κύριο Φυρό. Από εδώ από το Χαριλάο τίποτα περισσότερο παρά να ευχαριστήσουμε τους δύο σημερινούς αντιπάλους μας. Χάρισαν πραγματικά σπάνιο θέαμα. Ο Άρης κατάφερε να ανατρέψει το 0-1 του Νικολαίδη, να το κάνει 4-1. Καλώς απόγευμα από τη Θεσσαλονίκη. Καλό απόγευμα, Γιάννη. Πριν περάσουμε στο στάδιο Καρισκάκη να δούμε τι ακριβώς έγινε στον αγώνα του Ολυμπιακού με τον Εδεσαϊκό, να περάσουμε μια βόλτα από το Ολυμπιακό Στάδιο. Υπάρχουν κάποιες ιδιαιτερότητες για αυτή τη νίκη του Παναθηναϊκού, Άγγελε, ή όχι? Όχι, δεν υπάρχει καμία ιδιαιτερότητα σε αυτή τη νίκη. Ο Παναθηναϊκός νίκησε χωρίς να εντυπωσιάσει με την απόδοσή του. Μετά τον γκολ του Μπορέλη έπαθε καθίζηση, μπορούμε να πούμε. Αλλά ο Ιωνικός με τις ελλείψεις που είχε δεν μπόρεσε να βγει με αξιώση στην επίθεση. Έτσι το δεύτερο γκολ του Παναθηναϊκού τελείωσε το παιχνίδι. Λίγο πριν τη λήξη. Ευχαριστώ πολύ τον Άγγελο Τόμπρο. Περνάμε στο στάδιο Καρισκάκη να δούμε πώς ο Ολυμπιακός κέρδισε τον Εδεσαϊκό με 1-0.
Μαρινάκης. Κάνει το σούτ από πολύ μακριά ο Μαρινάκης. Ωραία απόκρουση από τον Ράπουση σε κόρνερ. Τρούπκος έτοιμος να εκτελέσει το κόρνερ. Γεμίζει μέσα στην περιοχή ο Ράπουση. Δεν κάνει έξοδο. Σαμπάνη στην κεφαλιά πάνω στη γραμμή. Τελικά η μπάλα είναι out για τον Καστανιώτη. Ξέφυγε ο Καστανιώτης, θαυμάσια. Πάντα ο Καστανιώτης κάνει τη σέντρα. Ο Τοχούρογλου αποκρούει. 22ο λεπτό της συνάντησης. Ο Γρηγόρης Τρούπκος έτοιμος να εκτελέσει ένα φάουλ. Τα δεξιά όπως επιτίθεται ο Ολυμπιακός. Γεμίζει τα καρέ του Ράμπουσιτς. Βγαίνει ο Ράμπουσιτς, δεν καταφέρνει να αποκρούσει την μπάλα. Ούτε και ο Σαμπάνης όμως να την προωθεί στα δίχτυα. Τρούπκος παίρνει λίγα μέτρα φόρα για να εκτελέσει και αυτό το κόρνερ για τον Ολυμπιακό στο 24ο λεπτό. Κεφαλιά από κοντά πάνω στη γραμμή και τελικά το γκολ. Το 1-0 από τον Γιώτη Τσαλουχίδη που εκμεταλλεύτηκε την αδράνεια του Ράμπουσιτς και με ένα πλασέ πάνω στη γραμμή ακριβώς άνοιξε το σκορ για τον Ολυμπιακό στο 24ο λεπτό του πρώτου ημιχρόνου. Παχατουρίδης κάθε την παλιά για τον Τρούπκο, γυρίζει ο Τρούπκος για τον Ίβιτς, μέσα στην περιοχή ο Ίβιτς καθυστερεί, κάνει τελικά το σουτ, εντυπωσιακή απόκρουση του Ράμπουσιτς σε κόρνερ. Πάντα Ίβιτς, έχει χώρο Ίβιτς, μπαίνει μέσα στην περιοχή ο Ίβιτς, έχει ξεπεράσει 4 αντιπάλους του, τελικά στον 5ο σταματάει. Συνεχίζεται η φάση του Τρούπκος, ένα σουτ όπως όπως, από κοντά το σουτ του Καραταΐδη, νέα εντυπωσιακή απόκρουση από τον Ράμπουσιτς. Μια τέτοια θέση είναι μισό γκολ για τον Γκόλεφ, εκτελεί. Έμεινε άγαλμα σχεδόν το Χούρογλου, η μπάλα τελικά βγήκε out. Τσόψης για τον Παπαδόπουλο. Κάνει το σουτ ο Παπαδόπουλος από μακριά, η μπάλα φεύγει από τον Χούρογλου. Να δούμε τι θα δώσει ο διαιτητής. Τίποτα, λέει ότι η μπάλα δεν έχει περάσει τη γραμμή. Μαρινάκης. Χάνει την μπάλα από τον Χαραλάμπους. Έκλεψε όμως ο Καραπιάλης. Πάντα Καραπιάλης, κάνει το σούτ ο Καραπιάλης. Αποκρύει προσωρινά. Ο Ράμπουσιτς όμως ο Ίβιτς δεν μπορεί από κοντά να σπρώξει την μπάλα στα δίχτυα. Την στέλνει out. Τσολάκοβιτς μέσα στην περιοχή. Τσολάκοβιτς πέφτει. Τίποτα λέει ο Καλογιαννάκης. Ο διαιτητής Καλογιαννάκης στείνει το τείχος. Καραπιάλης για τον Μαρινάκη τελικά κάνει το σούτ. Την μπάλα κοντράρει στο τείχος. Από κοντά το πλασέ από τον Τσαλουχίδη. Η απόκρουση του αγώνα από τον Ράμπουσιτς. Πάλι Σαπάνης για τον Καραπιάλη. Καραπιάλης μέσα στην περιοχή κάνει το σούτο Καραπιάλης. Νέα εντυπωσιακή απόκρουση από τον Ράμπουσιτς. Καραπιάλης. Πάντα ο Καραπιάλης, ατομική ενέργεια. Καραπιάλης. Κάνει και το σούτο Καραπιάλης με διπλή προσπάθεια. Μπλοκάρει την μπάλα ο Ράμπουσιτς. Άλλη μια θαυμάσια προσπάθεια από τον Βασίλη Καραπιάλη. Από το στάδιο Καραϊσκάκη στο Ηράκλειο και πάλι καλησπέρα στον Γιώργο Νιφλή. Γιώργο. Καλησπέρα και πάλι χάρη από εδώ. Θα είμαστε σύντομοι. Έχουμε δίπλα μας δύο παίκτες του Λεβαδιακού, αλλά θα τους χαρακτήριζα τον έναν Λιβαδιώτη και τον άλλο Κρητικό. Θα ξεκινήσω από τον Λιβαδιώτη. Ο Κρητικός θα καταλάβετε γιατί τον λέω έτσι σε λίγο. Κώστα Τσάνα, ευχαριστημένος ή δυσαρεστημένος από το Χ? Φυσικά είμαι ευχαριστημένος. Γιατί παίζαμε απέναντι σε μια πάρα πολύ καλή ομάδα όπως είναι ο Όφη. Είχαμε ευκαιρίες να προηγηθούμε στο σκορ και από εκεί και πέρα θα μπορούσε να ήταν το παιχνίδι διαφορετικό. Αλλά ποτέ δεν πρέπει να είσαι αχάριστος στο ποδόσφαιρο, ειδικά όταν αναλογιστούμε πώς παίζαμε στο σημερινό παιχνίδι και το ότι θα είναι λίγες οι ομάδες αυτές που θα περάσουν έτσι όπως περάσαμε εμείς μέσα από το Ηράκλειο. Νίκο Γκουλή, τελικά σήμερα ήσουν με τον Όφη, ήσουν με τη Λιβαδιά. Τι αισθάνεσαι πιο πολύ, Κρητικός ή Λιβαδιώτης? Κοίταξε, κανένας δεν πετάει από τη ζωή του 10 χρόνια όπως εγώ, όπως έζησα στον Όφη. Στο Ηράκλειο έχω φίλους, σίγουρα με ενδιαφέρει ο Όφη. Όπως με ενδιαφέρει και ο Λεβαδιακός. Τώρα δεν θα ήθελα να αναφερθώ αγωνιστικά. Πάντως σίγουρα νιώθω και κάπου μέσα μου και κριτικός. Στον έναν φόρεσε άλλη φανέλα από την πράσινη, ο Νίκος Ογκουλής. Έμεινε τώρα στα πράσινα. Να ρωτήσω τον Κώστα τον Τζάνα, σου πάνε τα πράσινα ή να σε περιμένουμε με κάτι άλλο κάποια στιγμή? Δεν έχω δοκιμάσει ένα άλλο χρώμα. Μέχρι στιγμής έχω φορέσει μόνο πράσινα. Από εκεί και πέρα, αν μου δοθεί ευκαιρία να κάνω μια πρόβα, τότε θα δείξει. Ευχαριστώ πολύ. Ο λόγος στο Φάληρο. Ευχαριστούμε πολύ το Ηράκλειο, ο Λιγόλεπτες διαφημίσεις και στη Λίου και πάλι μαζί κυρίες και κύριοι.